Ο ελληνικός μαύρος χείρος έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα. Μια απόδειξη της ύπαρξης της φυλής στα χρόνια του Ομήρου είναι το κοπάδι του Οδυσσέα που φύλαγε ο πιστός χειροβοσκός του Εύμεος. Το ίδιο είδος είχε πάρει μαζί του και ο Μέγας Αλέξανδρος προκειμένου να εξασφαλίσει τη σωστή και ισορροπημένη διατροφή του ίδιου και των ανδρών του στην εκστρατεία του στην Ασία. Οι Έλληνες μετέφεραν τον μαύρο χείρο και στην Σικελία, όπου βρήκε χώρο για να αναπτυχθεί και τελικά συναντάται μέχρι και σήμερα. Σήμερα θεωρείται ένα σημαντικό είδος της Μεσογείου, καθώς επίσης υπάρχουν μονάδες μαύρου χείρου και στην Ισπανία. Στην Ελλάδα, ο μαύρος χείρος έτεινε προς εξαφάνιση στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες λίγες δεκάδες κτηνοτρόφων ασχολούνται με την εκτροφή του. Βρισκόμαστε στην οροσειρά Κερδηλίων, σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων, κοντά στο χωριό Στεφανινά του Δήμου Βόλβης. Εδώ θα δούμε μια ξεχωριστή φάρμα, όπου γεννιέται και ζει ο μαύρος χείρος του Δία, που έχει καταβολές από την αρχαία Ελλάδα. Η εκτροφή της ελληνικής αυτόχθονης φυλής του μαύρου χείρου είναι εκτακτική. Ζει στο φυσικό του περιβάλλον, τρέφεται φυσικά, χωρίς αντιβιωτικά, και έτσι διατηρεί την ευεξία και την ευζωία του. Κυριακή, βρισκόμαστε λίγο έξω από τα Στεφανινά και εδώ εκτρέφεται το μαύρο χείρο. Ναι. Ένα είδος γουρουνιού που δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά προσπαθείτε εσείς να το αναδείξετε. Μίλησε μας καταρχάς για τον μαύρο χείρο, πώς ξεκίνησε η ιδέα να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι. Καταρχήν η μονάδα υπάρχει από το 83 με την αρχική της μορφή με το αγριογούρουνο. Στην πορεία προσπαθήσαμε να καθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, γιατί είχε αρχίσει πλέον το αγριογούρουνο να γίνεται κάτι που μπορούσε από τη στιγμή που γδερνόντουσαν τα ζώα, οτιδήποτε έπαιρνε σφραγίδα αγριογούρουνο ήταν αγριογούρουνο. Και το εσοκλήσαμε στο να ξαναφέρουμε το μαύρο χείρο. Γίνανε κάποιες ενέργειες μέσω του προγράμματος Cubic το 2007. Φέρανε το πρόγραμμα στην Ελλάδα της ανάδειξης να περαστεί μέσα στη διατήρηση των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και σιγά σιγά προσπαθήσαμε να γίνουμε περισσότεροι. Τότε υπήρχαν μόνο 3 σε όλη την Ελλάδα. Η Μακεδονία δεν είχε πιστοποιημένους ανθρώπους, η Βόρειο Ελλάδα, να το πούμε έτσι πιο σωστά. Και σιγά σιγά ήρθανε, γίνανε γνωρίσματα αν όντως κρατάμε το φαινότυπο. Φύγανε πολλά ζώα, απομακρυνθήκαν από τη μονάδα που ανήκανε στο γενότυπο και στο γενετικό υλικό των αγριόχειρων. Ξεκινήσαμε να καθαρίζουμε τη μονάδα από το 2009 και καταφέραμε να είμαστε καθαροί το 2012. Απομακρύνοντας τα αγριογούρουνα και να μπορέσει να υπάρχει αυτό. Ο μαύρος χείρος είναι 4 τα γνωρίσματά του σε όλη την Ελλάδα. Εμείς εδώ στην κεντρική, στην Βόρειο Ελλάδα, έχουμε το μαύρο χείρο με το κοντό αυτί, το στενό ρίγχος και αρκετά, όχι πολύ μακρύ. Όσο κατηφορίζουμε, βλέπουμε διαφορετικότητα στα αυτιά, και εκείνο είναι μαύρος χείρος, βλέπουμε διαφορετικότητα στο σωματότυπο. Όσο κατεβαίνουμε πιο νότια. Και αυτό ίσως γίνεται λόγω της μορφολογίας του εδάφους, που εδώ είμαστε πιο ψυχροί και το ζώο πρέπει να ανταποκρίνεται πιο εύκολα. Είναι ένα ζώο που είναι το γουρούνι, σαν γουρούνι και ειδικά ο μαύρος χείρος, ιδιαίτερα ευαίσθητος. Δεν αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Στο χρόνο επάνω, στο 8μηνο, παίρνουμε ένα σφάγιο της τάξης των 35 με 40 κιλών. Σφάγιο ολόκληρο. Αντέχει, είναι ανθεκτικό και θέλει την περιποίησή του. Τώρα όσον αφορά το δικό μας κομμάτι της μονάδος, τα ζώα ζουν και διαβιώνουν σε ένα φυσικό περιβάλλον. Λόγω των κρουσμάτων της πανόλης στη γειτονική Βουλγαρία, τα ζώα εδώ και 3 χρόνια δεν βγαίνουν στη βόσκηση όπως γινόταν παλιά. Βέβαια και ο χώρος που είναι φαίνεται, έχουμε το βελανίδι που πέφτει μέσα και το τρώνε, άρα το βελανίδι δεν μας λείπει από τη διατροφή τους. Γεννάνε στο χώμα που παίρνουν τα πρώτα βασικά στοιχεία από εκεί, το σίδηρο, κάποια εχνοστοιχεία, το σελήνιο. Οπότε στην ουσία δεν χρειάζεται να έχουν κάτι άλλο. Και εσείς πώς έρχεστε μετά και τα βοηθάτε στο να μεγαλώσουν, να αναπτυχθούν και να
πάλι στο επόμενο στάδιο. Εμείς τα ξεχωρίζουμε, να γεννήσει κάθε μητέρα χωριστά, την αφήνουμε γύρω στις 2 με 3 μέρες μόνη της με τα μικρά της και μετά γίνεται μία τοκετοομάδα. Είναι 10 μητέρες μαζί που γεννάνε την ίδια περίοδο. Και εμείς αρχίζουμε, οι μητέρες σιτίζονται κανονικά γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν να βγάλουν παραγωγή. Στις 50 μέρες παίρνουμε τα μικρά, απογαλακτίζουμε, μπορεί να είναι και στους 2 μήνες πολλές φορές λόγω καιρικών συνθήκων και αρχίζουμε την παχύνιση, το τάισμα. Όλα τα ζώα, είτε τα αναπαραγωγικά είτε τα παχύνσεως, ταΐζονται γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε απόδοση. Ένα ερώτημα που φαντάζομαι θα το έχουν πολλοί. Ποια είναι η διαφορά του μαύρου χείρου με το κοινό γουρούνι, το οποίο υπάρχει, εκτρέφεται περισσότερο στη χώρα μας. Ο μαύρος χείρος καταρχήν από το σωματότυπό του και από το κρέας του είναι διαφορετικός από την φύση του. Βλέπουμε χαρακτηριστικά γνωρίσματα στο σφάγιο το ενδομυϊκό λίπος. Δεν έχουμε τόσο λίπος εξωτερικό ή αν έχουμε θα είναι επιδερμικό, δηλαδή θα το βρούμε κάτω από το δέρμα όταν σφάζονται τα ζώα. Σε όλους τους συναδέλφους που εκτρέφουν μαύρο χείρο δεν χρησιμοποιούμε ορμόνες, δεν χρησιμοποιούμε προσθετικά, δεν χρησιμοποιούμε τις περισσότερες φορές ούτε ιχνοστοιχεία, χρησιμοποιούμε τις φυσικές τροφές, είτε κάποιοι τις φτιάχνουμε υπό μορφή να σπαστεί ο καρπός για να είναι πιο εύπεπτο στο ζώο, είτε σαν ξηρή τέτοια. Ταΐζονται με καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι και τριφύλι, είτε σε μορφή του ξηρού τριφυλιού, είτε σε μορφή πέλετ, για να έχουμε καλύτερη αφομοίωση. Και δεν μπαίνει τίποτε άλλο μέσα. Δεν μπαίνουν αντιβιωτικά, δεν μπαίνουν ορμονικά, δεν μπαίνουν παχυντικά. Δεν χρησιμοποιείται σόγια. Χρησιμοποιούμε τα ψυχανθή και την πρωτεΐνη που προσπαθούμε να τη βρούμε από κάποια άλλα και όχι από τη σόγια που πλέον έχει μεταλλαχθεί τόσο πολύ. Αυτό αν καταλαβαίνω, σημαίνει ότι και σαν κόστος της ανάπτυξης του ζώου είναι μεγαλύτερο από το κοινό γουρούνι. Γι' αυτό και έχουμε δηλαδή ένα συμβατικό γουρούνι στους 5 μήνες θα μας δώσει ένα σφάγιο της τάξης των 60-70 κιλών. Εμείς στους 5 μήνες θα είμαστε στα 20 κιλά, 22. Και οι τροφές μας αγοράζονται, δηλαδή υπάρχει το κόστος παραγωγής, πάντα. Ναι. Πέραν από τις ώρες εργασίας, από ότι σε ένα σύγχρονο χειροστάσιο που πατάμε το κουμπάκι και πηγαίνει. Εδώ γίνονται τα περισσότερα χειρονακτικά, γιατί αλλιώς δεν μπορείς. Είμαστε μες στη φύση, δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση, είμαστε πάντα απομακρυσμένοι από τα χωριά. Το θετικό είναι ότι είμαστε λίγο υψηλότερα στην τιμή από το συμβατικό και εκεί κάπου βρίσκουμε τη διαφορά. Πόσοι ασχολούνται με το μαύρο χείρο, τουλάχιστον στην Βόρεια Ελλάδα, αν όχι πανελλήνια? Εγγεγραμμένους πανελληνίως δεν είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε 50 κτηνοτρόφοι, 50 μονάδες, να το πούμε έτσι. Τι εννοούμε μονάδες? Υπάρχουν κάποιοι που έχει και ο σύζυγος και η σύζυγος. Στην ουσία είμαστε επακριβώς με τα στοιχεία από τα κέντρα γενετικής που μας πιστοποιούν και αναγνωρίζουν το μαύρο χείρο, είμαστε 39 άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτό. Και έχετε προσπαθήσει να δημιουργήσετε ένα συνεταιρισμό εκτροφέων του ελληνικού μαύρου χείρου και τι προσπαθείτε να πετύχετε? Στην αρχή ξεκίνησε για να γνωριστούμε μεταξύ μας, να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποιες φορές αν χρειαστεί γενετικό υλικό για να μην έχουμε προβλήματα με τη μαμά και τον μπαμπά. Στην πορεία το μαζέψαμε λίγο αφού γνωριστήκαμε και ξεκίνησε το 2017 μία ιδέα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με τους περισσότερους πανελλαδικής επίσης εμβέλεια, αλλά με τους περισσότερους κτηνοτρόφους από την Βόρειο Ελλάδα. Επομένως, πού μπορούμε να βρούμε κρέας από μαύρο χείρο? Σε κρεοπολία, από κάποιους κτηνοτρόφους που κάνουν την τριγωνική πώληση και μπορούν να διοχετεύσουν και οι ίδιοι το κρέας τους, και σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, κυρίως την περίοδο των Χριστουγέννων.
μαύρος χοίρος, λόγω ότι εκτρέφεται με βελανίδια, έχει καλή ποιότητα στη σύνθεση των λιπαρών και στις πρωτεΐνες του. Λοιπόν, ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ότι τα καλά λιπαρά που περιέχει ο μαύρος χοίρος έχουν σχέση με την καλή χοληστερίνη και είναι πανομοιότυπα με το σκουμπριού, τη σαρδέλας και του σολομού.